Είμαστε εδώ σήμερα με την ευκαιρία ολοκλήρωσης του σεμιναρίου Μπράιγ που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες από το εκπαιδευτικό μας κέντρο. Ήταν ένα σεμινάριο 52 ωρών συνολικά που έγινε. Το σύστημα Μπράιγ είναι το σύστημα γραφής για τους τυφλούς και ανάγνωσης. Γίνεται για πρώτη φορά στην Τρίπολη και είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Το παρακολούθησαν καθηγητές και δάσκαλοι, διότι η γραφή Μπράιγ είναι πλέον απαραίτητη και στα σχολεία όταν έχουμε μαθητές που έχουν προβλήματα όρασης. Θα θέλαμε πάρα πολύ να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή μας, τον Τάκη τον Αλεξανδράκη, ο οποίος ερχόταν καθημερινά από την Αθήνα για να πραγματοποιήσει αυτό το σεμινάριο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το ΚΕΑΤ που μας έστειλε εξεταστή στην Τρίπολη, οπότε δεν χρειάστηκε να μεταβούν οι εκπαιδευόμενοι στην Αθήνα για τις εξετάσεις. Το ποσοστό της επιτυχίας που είχαμε στις εξετάσεις ήταν 100%. Οι εκπαιδευόμενοι έδωσαν πραγματικά όλο τους τον εαυτό, γιατί εκτός από τις 52 ώρες που είναι το σεμινάριο, χρειάστηκαν και πάρα πολλές ώρες πρακτικής εξάσκησης που έγιναν σε ειδικές μηχανές Μπράιγ που διέθετε το εκπαιδευτικό κέντρο. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Τάκη τον Παρασκευόπουλο, τον πρόεδρο ΑΜΕΑ της Τρίπολης, που στάθηκε δίπλα μας σε αυτό το εγχείρημα. Μας βοηθάει πάρα πολύ να γίνει σήμερα αυτό το βιωματικό σεμινάριο. Χωρίς τη στήριξη του συλλόγου θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Και είναι κοντά μας σε κάθε τι καινούριο που γίνεται. Πιστεύουμε τέτοιου είδους σεμινάρια πρέπει να γίνονται, γιατί τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι άτομα ουσιαστικά με ειδικές ικανότητες που έχουν και αυτά δικαίωμα και στη γραφή και στην ανάγνωση. Σήμερα έχουμε τη χαρά να συνδιοργανώσουμε με το εκπαιδευτικό κέντρο Ματίνα Παράσχου κάτι το διαφορετικό. Συνήθως τα εκπαιδευτήρια αναλαμβάνουν σεμινάρια που τα βλέπουμε καθημερινά. Αυτή τη φορά έγινε κάτι διαφορετικό. Έγινε ένα σεμινάριο γραφής Braille και σήμερα κάνουμε το βιωματικό, όπου είναι απαραίτητη προϋπόθεση στο να πάρει κάποιος ένα πτυχίο γραφής Braille, όπου συνδιοργανώνουμε ένα βιωματικό μέσα στο κέντρο της πόλης, βλέποντας τις δυσκολίες που έχει ένα άτομο με μειωμένη όραση ή ένα άτομο με κινητικά προβλήματα σε άλλη περίπτωση, το πόσο δύσκολο είναι και τι εμπόδια μπορεί να βρει στο να γεννηθεί μέσα στην πόλη. Στα πλαίσια της δράσης θα έχουν οι εκπαιδευόμενοι από ένα μπαστούνι, το λευκό μπαστούνι που έχουν οι τυφλοί, και με δεμένα μάτια θα προσπαθήσουν να κάνουν προσομοίωση στο πώς κινείται ένας τυφλός. Είναι μια πάρα πολύ καλή εμπειρία και θα ήθελα όλοι να το δοκιμάσουν κάποια στιγμή, γιατί θα πρέπει να μπαίνουμε και στο πνεύμα και στο ρόλο ενός ατόμου με πρόβλημα, το πόσο δύσκολα μπορεί να κινηθεί, και από εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να δημιουργούμε προβλήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Ελπίζω να συνεχίσουμε και με επόμενες δράσεις, με πρωτότυπες και με εξειδικευμένες, όπως γίνεται αυτό με την κυρία Παράσκου, και πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ καλή επιτυχία, σύνοτι θα προσφέρει στους εκπαιδευόμενους κάτι παραπάνω που θα τους χρειαστεί στο μέλλον και στην ζωή τους. Γενικά, εμείς που κινούμαστε καθημερινά στην πόλη, αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα. Από τον κόσμο και από τους πολίτες δεν θέλουμε να μας βοηθήσουν σε κάτι, απλά θέλουμε να μην μας εμποδίσουν σε κάτι. Υπάρχουν νομοθεσίες και πρόβλεψη για τα πάντα, πάσχουμε βέβαια λίγο στην υλοποίηση. Αρκεί κάποιος, για να είναι σωστός, να μην μπαρκάρει σε ένα πάρκινγκ που πρόκειται για ένα άτομο αναπηρία, να μην κλείσει μια ράμπα όπου είναι για να περάσει ένα αναπηρικό αμαξίδιο, να μην βάλει τραπεζοκαθίσματα στη διάβαση των τυφλών και γενικά να μην εμποδίζει οτιδήποτε χρειάζεται κάποιος για να κινηθεί ελεύθερα στην πόλη. Θέλω να ευχαριστήσω που μας δίνετε και να βρεθούμε εδώ, και το Σύλλογο, τον Τάκη τον Παρασκευόπουλο και την κυρία Παράσκου, η οποία έχει βοηθήσει ιδιαίτερα στο να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα της εκμάθησης της γραφής και της ανάγνωσης τυφλών εδώ στην Τρίπολη, δίνοντας την ευκαιρία της διακτήμησης αυτής της γνώσης και σε μια περιοχή που δεν υπήρχε η δυνατότητα, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος φορέας να το υλοποιήσει, κάποιος σύλλογος τυφλών για παράδειγμα. Πείτε μου, τι θέλατε να ρωτήσετε. Ποιος είναι ο αριθμός των σπουδαστών που θα λάβουν σήμερα το πτυχίο τους και κατά πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι ο καθένας μας να μάθει τη γλώσσα γραφής?
Είναι μέθοδος γραφής και ανάγνωσης, να το πούμε. Είναι ένα σύστημα γραφής και ανάγνωσης, δεν είναι μια καινούργια γλώσσα. Υπάρχει αυτή η παρανόηση σε σχέση με τη νοηματική. Επειδή η νοηματική των κοφών είναι μια γλώσσα και γι' αυτό λέμε ελληνική νοηματική γλώσσα. Η μέθοδος και ανάγνωσης, το σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille, το οποίο δημιούργησε ο Louis Braille όταν ήταν σε νεαρή ηλικία, προσπαθώντας να μελετήσει τα πολλά βιβλία που ήταν δύσκολο να χρησιμοποιηθούν και τα οποία έφτιαχναν τότε οι μοναχοί, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους τυφλούς να διαβάσουν, ενεπνεύστη μέσα από μια βιωματική συνάντηση με έναν στρατιωτικό τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι στρατιώτες επικοινωνούσαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, με ένα κώδικα 6 σημείων, κάτι σαν σήματα μόρσας το πούμε, που είχαν ενεπνευστεί μόνοι τους για να μπορούν να μεταδίδουν μηνύματα, και πάνω σε αυτό το, ακριβώς πάνω σε αυτή τη, με αυτή τη σκέψη, δημιούργησε το εξάστιγμο που το έχω και εδώ να το δείξετε αν μπορεί και η κάμερα κοντά. Είναι αυτές οι 6 κουκίδες, όπως ακριβώς τις ενεπνεύστη μετά από την συνάντησή του με τον στρατιωτικό, ο οποίος του είπε πώς ακριβώς το χρησιμοποιούσε στον πόλεμο, και δόθηκε έτσι λοιπόν η ευκαιρία να ξεκινήσουν και να γίνει όλη η ανάπτυξη αυτού του συστήματος γραφής και ανάγνωσης. Εδώ στην Τρίπολη είχαμε την χαρά να έχουμε 23 μαθητές, 22 μαθητές, οι οποίοι πήραν όλοι την πιστοποίησή τους. Σήμερα θα τους δώσουμε το πτυχίο, πέρασαν όλοι επιτυχώς τις εξετάσεις, οι οποίες γίνονται υπό την εποπτεία του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών στην Καλλιθέα. Είναι το μοναδικό κέντρο που ασχολείται με τα ζητήματα εκπαίδευσης των τυφλών ως προς το σχολικό κομμάτι, διότι για τις υπόλοιπες μαθητές υπάρχουν και άλλοι φορείς οι οποίοι βοηθούν στη συγκεκριμένη εκπαίδευση μετά το σχολείο ή και μετά το πανεπιστήμιο. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης περαιτέρω αυτής της διαδικασίας. Το σημαντικότερο όμως θέλω να πω εγώ εδώ αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτοί οι 22 άνθρωποι που τώρα στην Τρίπολη έμαθαν τη γραφή, την έμαθαν από έναν τυφλό όπως είμαι εγώ, που ήμουν ο δάσκαλός τους, και ουσιαστικά ήρθαν κοντά σε έναν τυφλό, έμαθαν τι πρέπει να προσέχουν όταν βρίσκονται στον ίδιο χώρο με έναν τυφλό. Ότι δεν πρέπει να αφήσουν, για παράδειγμα, στη μέση του διαδρόμου μία τσάντα ή κάποιο εμπόδιο που εγώ, καθώς θα περπατώ χωρίς τον μπαστούνι μέσα στην αίθουσα, μπορεί να χτυπήσω. Να ξέρουν πού θα αφήσουν, για παράδειγμα, τον καφέ τους, ώστε να μην υπάρξει κάποιο ατύχημα που θα μας δυσαρεστήσει όλους, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης μιλώ. Να ξέρουν πώς θα φερθούν για να με βοηθήσουν την κατάλληλη στιγμή, πώς θα συμπεριφερθούν, και βέβαια να απομυθοποιήσουν το πολύ δύσκολο της αναπηρίας όρασης που έχουν στο μυαλό τους όλοι από τα βιώματά τους, από την παιδική τους ηλικία, από την οικογένειά τους, να καταλάβουν ότι είμαστε και εμείς άνθρωποι που αντιμετωπίσαμε κάποια στιγμή μια σοβαρή αναπηρία, την οποία την ξεπεράσαμε, και έτσι λοιπόν έρχονται πιο κοντά στους τυφλούς και γίναμε φίλοι με όλα τα παιδιά αυτά. Νομίζω ότι το σημαντικότερο από όλα που αποκόμισαν μέσα από αυτές τις μέρες, το πώς απομυθοποιήθηκε η αναπηρία, και πλέον και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να συναντήσουν στον δρόμο έναν τυφλό, να τον βοηθήσουν με σωστό τρόπο, με σωστή συνοδεία, και επίσης να γνωρίζουν ότι δεν είναι κακό να έχεις την παρέα σου ή και στην οικογένειά σου, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά στη ζωή μας, έναν άνθρωπο με πρόβλημα όρασης. Αυτό είναι και το σημαντικότερο, πιστεύω, μήνυμα από όλα αυτά. Συν του ότι τα παιδιά πήραν το πτυχίο τους για να το χρησιμοποιήσουν στις διαδικασίες που χρειάζονται ως προς τις αιτήσεις που υποβάλλουν σε διάφορες υπηρεσίες και κυρίως για την ανέβρεση εργασίας. Μια διαστάλωση. Εγώ συνεχίζω να χρησιμοποιώ το μαθητήριο. Αυτό λοιπόν είναι ο σωστός τρόπος για να ζητήσουμε από τον τυφλό που βρίσκεται στο δρόμο να του πούμε αν θέλει ή αν δεν θέλει να τον βοηθήσουμε εκείνη τη στιγμή.